Επιστροφή στην εκπομπή Ναυτεμπορική Magazine και τώρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την εκπομπή μας, Χριστίνα. Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Μέτζικοφ. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Λέω ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την εκπομπή μας γιατί είστε πραγματικά ένα κεφάλαιο για τον πολιτισμό στη χώρα μας. Είστε ε, κορυφαίο ενδυματολόγο-σκηνογράφο με πάρα πολύ σημαντικέ συνεργασίε με το Εθνικό Θέατρο, με το Θέατρο Τέχνη, με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Με όλα ή σχεδόν όλα, δεν ξέρω, τα διπεθέ τη Ελλάδα, είστε πραγματικά ένα κεφάλαιο για τον πολιτισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. που τα λέτε όλα αυτά και ειλικρινά έτσι, συγκινούμε που οι γενικέ πληροφορίε του βίου μου έχουν φτάσει σε νέου ανθρώπου. Και έχουν εμπνεύσει κιόλα, δεν έχουν απλά φτάσει. Έχουν εμπνεύσει νέου ανθρώπου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αληθινά από καρδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αφορμή το λεύκωμα ενδύματα και διηγήματα που κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Καπών, ε, μέσα στο οποίο υπάρχουν σχέδιά σας με έμπνευση από παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες, έτσι. Ναι, όχι, όχι μόνο Α. αυτό. Δηλαδή, ε, εγώ έψαξα για μια σειρά ετών mm -hmm. ε, μέσα σε παλέτυπα, σε... Παλέτη, είπα, σε παλιές εφημερίδε, από το 19ο αιώνα, να βρω και φορεσιέ Ελλήνων που δεν είναι οι γνωστέ φορεσιέ, αλλά είναι φορεσιέ εγκαταλελειμμένων ε, πλευρών του ελληνισμού. Uh. Όπω φορεσιέ από τη Μαριούπολη, mm -hmm. φορεσιέ από τη Νότια ah. Ιταλία, φορεσιέ από τη Μικρασία, από χωριωδάκια τη Μικρασία. Αυτό δηλαδή που πιο πολύ είχε να κάνει με την προσπάθειά μου ήταν να. να... Πάρω κι εγώ μια γνώση γύρω από αυτά τα κεφάλαια. Κάτε πράγμα μια το οποίο. Πολύ μεγάλη έρευνα. Πολύ πώς μεγάλη. Το κράτησε. Και, ε, ζωγράφιζα ανελειπώ τρία χρόνια, χωρί να σηκώσω κεφάλι. Και αυτό μου έδωσε πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί όπου καταθέτει ένα σοβαρό κεφάλαιο τη της, της ψυχή σου, έχει ένα αποτέλεσμα. Αποδύβει. Και Πιστεύω ότι. Mm. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω εγώ αν είναι καλό ή όχι το αποτέλεσμα, αλλά είναι καλό το, αυτό που ένιωσα. Πάντως, επειδή το μιλάμε... Συνέστημα. Το συνέστημα. Επειδή μιλάμε για κατάθεση ψυχής, να πούμε ότι σε αυτό το λεύκομα, πρώτη φορά εμφανίζεστε, παρουσιάζεστε και ως συγγραφέας. Υπάρχουν διηγήματα που έχετε γράψει. Ναι, να σας πω. Όταν έφτιαξα αυτό το βιβλίο 250-200, δεν θυμάμαι πώς, 60, ε, όλα αυτά τα σχέδια, χρειαζόμουν εκ των πραγμάτων ε, μια λαογραφική αφήγηση, αφήγη, ένα, ένα, μια ματιά, ένα κείμενο εν πάση περιπτώσει. Απευθύνθηκα λοιπόν σε μια πολύ σπουδαία γυναίκα, ε, μια εξαιρετική γυναίκα όπως η Ιωάννα Παπαντονίου και η Ιωάννα Παπαντονίου μου είπε «Μα είσαι τρελός, εσύ θα γράψεις αυτά τα πράγματα ναι, ναι, ναι. που χρειάζονται. Και προκειμένου να γράφουμε τα κοινότυπα πόσα κουμπιά χρειάζεται για να ανοίξει ο Εύζωνα το πουκάμισό του και κάτι τέτοια, σκεφτήκαμε ή μάλλον μου πρότεινε και έγραψα μία σειρά αποδιηγήματα που έχουν μέσα αναφορές σε φωνικά, σε Α. δικαιωμούς, σε ξενιτεμούς, σε γάμους, σε αρεβόνες, σε ένα σωρό τέτοια πράγματα, τα οποία περιγράφουν μία άγνωστη, παροχημένη κοινωνία mm. του 19ου αιώνα, μια, ένα δηλαδή διαπαντός απολεσθέντα χωροχρόνο, μέσα στον οποίο διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα και εξαναγκάζουν άμεσα τους ανθρώπους να είναι ντυμένοι έτσι. Μην ε, επιλέγατε ένα από αυτά τα 23 διηγήματα να το δούμε στο θέατρο, ποιο θα ήταν και γιατί. Ε, μου έχουν κάνει τέτοιου είδους κουβέντες και με φέρνουν σε μεγάλη αμηχανία γιατί εγώ δεν είμαι συγγραφέας. Μου τα ζητήσανε. Εγώ είμαι ένας ογράφος, μαθητής του Γιάννη Μόρα. Όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα mm. τη δουλειά μου. Και... Εντάξει, αυτό που είναι το πιο σπουδαίο είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο αλήθειες, mm. Είναι βιωματικέ αλήθειε, mm. πράγματα που ζήσανε άνθρωποι του ελλαδικού χώρου, mm. που πονέσανε με αυτέ τι διηγήσει. Ξέρετε, έχουμε πλέον αλλάξει πάρα πολύ, όχι μόνο στο περιβάλλον. Όχι επειδή γκρεμιστήκαν τα σπίτια που ζούσαν άλλοτε άλλοι άνθρωποι, αλλά και η ψυχολογία μας και η σχέση μας ακόμα και με, και ακόμα και με τη φύση, ακόμα και με το Θεό. Καλύτερα mm. παλαιότερα λοιπόν ή τώρα. Κοιτάξτε. Σίγουρα δεν περνάμε την καλύτερη περίοδο του κόσμου. Τα παράπονα τουλάχιστον γύρω-γύρω για το πώς έχουμε συμπεριφερθεί στα δώρα του, της φύσης, το, το ομολογούμε σε αναρρύθμιτες εκπομπές διεθνώς. Αυτό όμως που θέλω να, να ξέρουμε είναι ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ένα, μια λαϊκή φορεσιά καθρεφτίζει mm. την κοινωνία. Mm. Όλα τα πράγματα καθρεφτίζουν την κοινωνία. Δηλαδή κάθε περίοδος που περνάμε, που διανύουμε, καθρεφτίζεται μέσα από τα κοινωνικά κεκτημένα ή μέσα από το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ότι ο Ουγγομπός σχεδίασε τις φορεσιές των ναζί και τις έκανε έτσι αρενοπές και κομψές κάποτε. Ε, και με κατηγορήθηκε γι' αυτό. Γιατί κάτι θέλανε να με αυτό. Την κίνηση mm. πολιτικά οι mm. ναζί. Είμαστε mm. οι καθρέφτες με τα ρούχα που φοράμε τη ευρύτερη κατάσταση που βιώνουμε. Οι ελληνικέ παραδοσιακέ ενδυμασίε με ποιο τρόπο καθρεφτίζουν την εκάστοτε Κοιτάξτε. εποχή και κοινωνία και Εγώ πολιτιστική είμαι ένα βαθιά λαϊκό άνθρωπο από μια λαϊκή οικογένεια. Μέσα σα το Μετζικόφ. Δεν είμαι πρίγκιπα. Ε, και ω εκ τούτου. Το λαϊκό στοιχείο είναι κάτι που έχει να κάνει με αυθορμητισμό, mm. με γνησιότητα, με φως. Το, το, το ότι ένας λαϊκός άνθρωπος καταπιάνεται με κάτι, είτε ο Τσιτσάνης είναι αυτός, είτε ο Τσαρούχης είναι αυτός, mm. είτε ο... είναι φως, είναι μεγάλη αλήθεια. Mm. Και λαϊκό σημαίνει απευθύνεται στο λαό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, mm. να απευθύνεσαι στο λαό. Εξάλλου η τέχνη του θεάτρου με την οποία καταπιάνομαι είναι μια λαϊκή τέχνη, λαϊκή, mm. λαϊκότατη. Ε, τι σημαίνει και δηλαδή. εσά λαϊκό, Τι σημαίνει, σημαίνει λαϊκότητα. Σημαίνει ότι, όπω λέω τώρα για τη λαϊκή τέχνη, στη ζωγραφική, πόσοι μπορούμε να αποκτήσουμε ένα πίνακα ζωγραφική. Mm. Όμω το βράδυ σου μπορεί να το περάσει υπέροχα πληρώνοντας 10 ευρώ και έχοντας το μεγαλύτερο ηθοποιό να μοχθεί μπροστά σου ερμηνεύοντας μια υπέροχη παράσταση. Ή ακούγοντας ένα ρουμπέτικο. Ε, βέβαια. Το λαϊκό είναι, μοιάζει με ευχή. Τώρα δεν ξέρω πώς κακοφόρμησε και σε κάποιες εποχές πρέπει το να είπαν έτσι. Το όρος. είπαν. Ε, βέβαια πρέπει. Mm. Εγώ δηλαδή φτιάχνοντας αυτό το βιβλίο, ένιωσα τη μεγαλοσύνη των φτωχών ανθρώπων που δεν είχαν δεν είχανε λεφτά, δεν είχαν χρυσάφια και είχαν βελόνια και φτιάξανε πλούτο αυτοκρατορικό μοχθώντας με τα βελόνια τους. Η χλειδή τους ήταν τα βελόνια τους. Αυτός ο πλούτος ο πολιτιστικός που αναπτύχθηκε από τα λαϊκά, όπως είπαμε, ασχέτως προς ίμου, ε, από τα λαϊκά στρώματα, πού εκφράστηκε μέσα σε αυτές τις ενδυμασίες, στην λεπτομέρεια, στην προσοχή, κοιτάξτε, σε ποια σημεία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εμεί μιλάμε, στα πανεπιστήμια, στα λαογραφικά τμήματα, τα παιδιά μας, οι φοιτητέ μας, σπουδάζουν ακριβώς αυτό που με ρωτάτε. Mm. Mm. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το κεφάλαιο του λαϊκού πολιτισμού. Mm. Είναι η ταυτότητά μας. Mm. Ξέρετε τι σημαίνει να μην έχει κάποιος ταυτότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό mm. το ότι υπάρχουμε με τέτοιο πολιτισμό πίσω, ο οποίος αναγκαστικά έχει περάσει μέσα στη λαϊκή φορεσιά. Τα βυζαντινά πρώτα απ' όλα ίχνη που βλέπουμε στις λαϊκές φορεσιές, η λαϊκή τέχνη mm. σε άλλους καιρούς, ήταν εξαγώγημο προϊόν. Ήταν mm. προϊόν πλούτου. Mm. Δηλαδή βαφτικά υλικά και μαλλιά και μετάξια εξάγονταν από την Ελλάδα. Επειδή μιλήσετε για τον κίνδυνο της απώλειας της ε, ταυτότητας ναι. και προηγουμένως είπατε και μια φράση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για το «διαπαντός απολεστέν». Τώρα αν το μεταφέρω «διαπαντός απολεστής, ταυτότητα, Η Ο... δική σας, ταυτότητα... Ποια είναι διαπαντός. <χαι> εγώ, εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε κάθε φορά είναι μέσα από ό,τι καταφέρνουμε, είτε στο θέατρο δουλεύοντας, είτε δουλεύοντας και φτιάχνοντας ένα βιβλίο, είτε ένα έργο τέχνης, οτιδήποτε, όχι μόνο εγώ και οι νέοι και όλοι, είναι να καταθέτουν την αλήθεια. Mm. Η αλήθεια είναι ένα μεγάλο μυστήριο μέσα μας. Συνήθως χρησιμοποιούμε την αλήθεια την επίφαση, δηλαδή κάτι λίγο πλάγια, κάτι λίγο πιο δω. Η αλήθεια όμω είναι ένα δώρο όταν την καταθέτει και όταν αγωνίζεσαι για αυτήν. Άρα ήταν... θέλει και τόλμη η αλήθεια. Βεβαίω θέλει κέντρο τόλμη, βεβαίω θέλει τόλμη. Δεν είχε τόλμη ο Τσαρούχη όταν σήκωσε το ανάστημά του και είπε: Εγώ έτσι διαβάζω την ομορφιά σε ένα καιρό που άκουγε κάτι σχετικά με αυτά που, που ζωγράφιζε και σφίγγονταν όλοι οι άνθρωποι και λέγανε αυτός, την αυτό, την τούτο. Έκανε εκθέσει και δεν πήγαινε κανένα. Ένας να αγοράσει τα έργα αυτά. Εσεί χρειαστήκατε τόλμη στην πορεία σα. Εγώ, εγώ σε όλη μου την, την πορεία προσπαθούσα να ακούω τα συναισθήματά μου και δεν μ' άρεσαν ποτέ οι εκλογικεύσει. Πολλέ φορέ μου έλεγαν οι γονεί μου: Όχι, μην κάνει αυτό. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι καλό. Θέλουν να με κάνουν παπά. Θέλουν να με κάνουν δάσκαλο. Θέλ... Αισθάνομαι ότι όλα αυτά ούτω ή άλλω υπάρχουν μέσα μου. Με την έννοια δηλαδή ότι δεν απομακρύνεσαι ποτέ από αυτά που σε θεράκισαν σε μια παιδική ηλικία. Αλλά παρόλα αυτά, ανοίγοντα τα φτερά σου, πρέπει να λειτουργήσει ελεύθερα. Τι θα κάτσω τώρα, εντάξει. Εξάλλου, περνώντα τα χρόνια, και εκείνοι είδαν ότι μάλλον το δίκιο ήταν δικό. Εν έτσι, 2022 είμαστε περισσότερο εγκλωβισμένοι ή απελευθερωμένοι. Όχι, είμαστε περισσότερο εγκλωβισμένοι. Όλα έχουν φορμαριστεί, όλα είναι λίγο περίεργα, όλα είναι ντεκορέ. Οι μεγάλες αλήθειες που πρέπει να δούμε, δύσκολα τις, τις, τις αγγίζουμε. Ξέρετε, η ευτέλεια είναι ένα πολύ γλυκό πράγμα. Καταφθάνει και ε, φτάνει με τη μορφή ένας, ένα είδος ομορφιάς, mm. η αληθενή όμως ομορφιά, θέλει να ανοίξει και λίγο τα μάτια σου, mm. πρέπει να πας και σε ένα σχολείο, πρέπει λιγάκι να μπορείς να την αναγνώσεις, mm. μπορεί να είναι πάρα πολύ κοντά σου η αληθινή ομορφιά, να είναι ένα βλέμμα, να είναι ένα σταύρο μαχαιριών, να είναι ένα φως που πέφτει από το παράθυρο, mm. αλλά συνήθως εμείς εύκολα και μαγνητισμένοι από την, από την πληροφορία του ότι ένα ωραίο πράγμα είναι μόνο ένα πανάκριβο ρούχο, ένα παράκριβο ρούχο, υπακούμε αγελαία, δηλαδή δεν καταβάλουμε να κόπο να ανακαλύψουμε πραγματικά την ομορφιά. Την ομορφιά που όπως λέει ο πριγκιπανίσκιν στον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη θα σώσει τον κόσμο. Α... Έχουμε, έχουμε την ανάγκη τη ομορφιά. Σκεφτείτε μόνο τι κάνετε. Γυρίζετε στο σπίτι σα και ανοίγετε ένα. Να ακούσετε ένα τραγούδι. Mm. Είναι κάτι το φοβερό. Πόσο, πόσο αναγκαίο είναι για όλου μα mm. το κεφάλαιο τη ομορφιά. Αυτή τη σωτήριο ομορφιά εσεί την αντλείτε από την παράδοση ω πηγή έμπνευση και προσπαθείτε να την επικοινωνήσετε με κάποιο τρόπο μέσα στα σύγχρονα πρότυπα. Στους σύγχρονους τρόπους αφήγησης Πολύ και επικοινωνίας. συχνά. Το θέατρο σου δίνει μια τέτοια ευκαιρία. Mm. Σου δίνει μια τέτοια ευκαιρία να φτιάξει μια τελειω σύγχρονη εικόνα. Mm -hmm. Δηλαδή με ένα σύγχρονο θεατρικό έργο. Και να χρησιμοποιήσει την παράδοση που mm. στο χρώμα, στα υπέροχα κοψίματα που έχουν οι φορεσιές, που δύσκολα μπορούν πλέον να, να σχεδιαστούν. Δεν, δεν μπορώ να συγχωρήσω ότι είμαστε τόσο αδιάφοροι στη λαϊκή μας παράδοση. Μερικές φορές και έρχεται ας πούμε, και μαγεύεται και φτιάχνει μια έκθεση εμπνευσμένη από έδωσια. τα ρούχα της ναι, ελληνικής ναι, ναι. παράδοσης. Ξέρετε πόσο όμορφα πράγματα έχουμε. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ πλούσιοι. Έτσι όπως πρέπει να εννοούμε τον αληθινό πλούτο ενός λαού. Οι σύγχρονοι Έλληνε και Ελληνίδε δίνονται παραδοσιακά. Όχι, παραδοσιακά. Όχι με την έννοια το ότι θα βγει μια όμορφη κοπέλα φορώντα το ρούχο άλλων εποχών. Κάτι παλιό, ας πούμε. Όχι, αλλά όταν λέμε δίνονται, παραδοσιακά, μπορεί αυτό να είναι μέσα στη σκέψη τους, να είναι ένα σεβασμό στα όσα έχουν. Και αυτό το βλέπεις ότι γίνεται. Mm. Το βλέπεις παντού, γύρω-γύρω, τι γίνεται. Δηλαδή, mm. ε, ο, δεν νομίζω τι. ότι υπάρχει ένα Έλληνας που δεν θα ήθελε να κατοικήσει την πλάκα ή να ε, δει κάτι. Ναι, η παράδοση είναι φυτεμένη μέσα μας. Δεν μπορούμε να, να απαλλαγούμε εύκολα από αυτά τα οποία μας... Μα μεγάλωσαν να τα αγαπάμε. Να οι ενδυματολογικέ μα επιλογέ φανερώνουν και πολλά πράγματα για το χαρακτήρα μα, επομένω και για την παράδοση όπω την έχουμε τούτου, γνωρίσει. Τούτου Παρ' παρόλα αυτά, οι Ελληνίδε γενικά δεν υπακούν σε ένα κώδικα ο οποίο είναι απόλυτα. Extreme. Mm. Όταν βλέπουμε τους ανθρώπους στην Ελλάδα και τα αντισήματά τους, καταλαβαίνουμε ότι έχουν μία σχέση mm. με το σύνολο, ότι mm. ντύνονται έτσι, δείχνοντας και μία εξάρτηση από τη συνολική γνώμη. Δεν είναι mm. μόνο η γνώμη τους, είναι και η γνώμη μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Ε, πάμε και στο κομμάτι της σκηνογραφίας. Είστε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ε, σκηνογράφους, σκηνογράφους στην Ελλάδα. Ε, κατά τη διάρκεια αυτής της ε, ε, δημιουργικής διαδικασίας φτιάχνετε ένα κόσμο, μία προστατευμένη σφαίρα στον οποίο ζωντανεύουν όλες αυτές οι άλλε αλήθειες που μας περιγράφετε τώρα που μπορεί στην απέξω πραγματικότητα να χάνουν, να απολύουν το χώρο τους. Ναι, ξέρετε, το θέατρο είναι μία πάρα πολύ σπουδαία ιστορία ε. και αυτό που την κάνει πολύ σπουδαία είναι το μαγικό στοιχείο. Mm. Αυτό το μαγικό στοιχείο που μπορεί να βρεθεί κάπου και αυτό το κάπου να μην έχει καμία σχέση ούτε με τη λογική, ούτε με την πραγματικότητα, ούτε... αλλά πλούστα να σε βοηθήσει να δραπετεύσεις από μία μήχανη, πληκτική ζωή και για μια στιγμή να βρεθεί το όνειρο. Να μην καταλαβαίνεις ακριβώς αν αυτή τη στιγμή κοιμάμαι ή είμαι ξύπνιος για κοίτα τόση ομορφιά. Mm. Αλήθεια μπορεί να υπάρξει τόσο η ομορφιά. Αυτό το μαγικό στοιχείο προσπαθούμε οι σκηνογράφοι να επεξεργαστούμε. Άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώ. Δεν είμαστε μηχανήματα. Όμω θέλω να σα πω κάτι που είναι το πιο σοβαρό από αυτά που περιγράφω. Η σκηνογραφία σε βοηθάει να μορφωθεί. Φεύγοντα από τη σκηνογραφία, αισθάνομαι ότι Είμαι πιο μορφωμένος άνθρωπος. Όχι επειδή διάβασα ένα, δύο, δέκα, πενήντα, εκατό βιβλία παραπάνω από έργα που έφτιαξα ή ξέρω εγώ τι. Αλλά γιατί καταλαβαίνεις πόσο σκοτεινό πράγμα είναι η ανθρώπινη ψυχή. Γιατί καταλαβαίνεις πόσες πολλές, αμέτρητα πολλές είναι οι εκδοχές της ομορφιάς. Δηλαδή, δηλαδή κάθε μία εποχή καταλαβαίνει ότι η ομορφιά επαναθεωρείται και επαναθεωρείται. Κοιτάξτε ένα σπουδαίο πράγμα. Σήμερα αν δούμε έναν άντρα να φοράει πούδρα, κραγιόν και τέτοια, ε, θα αμφισβητήσουμε ορισμένα σοβαρά πράγματα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν συνέβαινε όμως τον καιρό του Μολιέρου και του Καζανόβα που οι άντρε δίνονταν έτσι. Άρα ο ηθοποιός επομίζεται μια βαρύτατη ευθύνη παιδείας να μπορέσει να αναγνώσει τις εκδοχές της εμορφιάς που αλλάζουν από αιώνα σε αιώνα και από εποχή σε εποχή. Μου αρέσει πάρα πολύ που μέσα από τις αφηγήσεις σας φαίνεται τόσο έντονα και καθαρά ότι η ομορφιά υπάρχει παντού και υπάρχει μπόλικη και αρκετή, και είναι εκεί για να την γνωρίσουμε και να την ανακαλύψουμε. Η Χαίρομαι πολύ που το, που το λες. Εγώ κανονικά έπρεπε να πω κάτι τέτοιο, αλλά έχω ένα πολύ καλό συνομιλητή και <laughs> το είπατε <laughs> Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω, ότι οι πληροφορίε έρχονται και εμπνέουν, όχι απλά επικοινωνούνται μέσα από τι δικέ σα αφηγήσει και ιστορίε. Και μετά, δεν είσαι μόνο στο θέατρο. Mm. Ξέρεις, το θέατρο κουβαλάει μέσα στην υφή του ένα μεγάλο δώρο. Mm που λέγεται κοινό. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα που είναι το κοινό. Για φαντάσου, ο ζωγράφος είναι κλεισμένο σε ένα καμαράκι. Κάποια στιγμή κάνει μια έκθεση και πηγαίνει να τον δούνε και χαίρεται. Mm. Για φαντάσου, κάθε βράδυ να σε χειροκροτούν. Είναι μεγάλη ιστορία. Η τι σημαίνει για εσάς το θέατρο. Για μένα σημαίνει... Πραγματικά μια θαυμαστή περιπλάνηση που επέλεξα εγώ να υπάρξω και να μιλήσω, να αρθρώσω ένα λόγο. Mm. Είναι σπουδαίο πράγμα να μπορέσεις να δεις κάτι. Κάθε φορά, ξέρετε έχω κάνει μερικά θεατρικά έργα πολλές φορές, δηλαδή έχω κάνει πολλές φορές τη Μύδια, έχω κάνει πολλές φορές τι Στροάδες. Κάθε φορά που τελειώνω αυτή την παράσταση και το εξομολογούμε σε εσά που είσαστε δύο νέα πολύ όμορφα παιδιά, Κάθε φορά που τελειώνω, νιώθω νιώθω ότι δεν τα πήγα και τόσο καλά. Νιώθω ένα μικρό κουκούτσι, ένα άλλο το μέσα στην καρδιά μου και σαν ένα υπόσχομαι ότι ίσως μου δοθεί η επόμενη φορά που θα μπορέσω να διαβάσω καλύτερα μερικά πράγματα στον τα κτλ. Αυτό τι σημαίνει, Αυτό σημαίνει ότι η εμπειρία μέσα στο θέατρο μπορεί να είναι και ανεξάντλητη μπορεί να δεις ένα πράγμα και να το ξαναδείς και να αναθεωρείς και να το ξαναδείς. Λοιπόν, αυτό το αίσθημα ανεκπλήρωτο είναι μάλλον που σας κάνει να είστε ένας αέναος αναζητητής της αλήθειας και της ομορφιάς. Να μην σταματάτε πουθενά. Σας ευχαριστούμε πάρα και πολύ για τη συμμετοχή σας παρουσία. Ευχαριστώ για την τόσο όμορφη κουβέντα Είστε μας. μια πηγή σας ευχαριστούμε έμπνευσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστίνα, μετά Ευχ από αυτή